Με πολύ μεγάλη ικανοποίηση διαπιστώνουμε ότι η πολιτική του Δήμου Χανίων στο κομμάτι της κοινωνικής πρόνοιας ενισχύεται αξιοποιώντας το σύνολο των εργαλείων τα οποία έχουμε διαθέσιμο. Και βέβαια στην προσπάθεια αυτή η ΔΕΙΑΚ πρωτοπορεί και παρουσιάζει σήμερα ένα ιδιαίτερα γενναίο και σημαντικό, θα έλεγα, πλαίσιο νέων πολιτικών που αφορά τους ανθρώπους οι οποίοι αντιμετωπίζουν μεγάλες δυσκολίες αυτή την περίοδο. Είναι προτάσεις που έχουν να κάνουν όχι μόνο με μειώσεις στο τιμολόγιο των ΔΕΙΑΚ, του νερού, είναι προτάσεις που έχουν να κάνουν και με μηδενισμό σε πολλές περιπτώσεις τιμολογίων όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο. Χαρακτηριστικά θα αναφέρω ότι για πρώτη φορά μετά από εισήγηση της Προέδρου έχει γίνει ψηφίστηκε και εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΙΑΚ ο μηδενισμός σε όλα τα κοινωνικά συσίτια του νερού. Αυτό είναι ένα μικρό δείγμα υποστήριξης σε όλες αυτές τις δομές που ιδιαίτερα την περίοδο της πανδημίας βοήθησαν ώστε να καλυφθούν βασικές ανάγκες συμπολιτών. Επιπλέον είναι σημαντικό ότι υπάρχουν εγκεκριμένες πλέον σημαντικές μειώσεις στο κομμάτι των μακροχρόνιων ανέργων αλλά και των ανθρώπων που αντιμετωπίζουν όλες αυτές τις δυσκολίες που έμεσα ή άμεσα συσχετίζονται με τις επιπτώσεις του κορονοϊού. Θα ήθελα λοιπόν να τονίσω ότι έχει αξία και σημασία να είμαστε δίπλα στους πολίτες με πράξεις και όχι με λόγια. Και σήμερα νομίζω ότι είναι μια στιγμή που αποδεικνύει το κοινωνικό του πρόσωπο η ΔΕΙΑΚ και κατ' επέκταση ο Δήμος Χανίων. Θα ήθελα να είναι ξεκάθαρο ότι θα εξαντλήσουμε όλες τις δυνατότητες και σε όλα τα νομικά μας πρόσωπα που παρέχουμε υπηρεσίες προς τους πολίτες, ώστε να μπορέσουμε να διευκολύνουμε όλους αυτούς τους ανθρώπους, να ξεπεράσουμε όλοι μαζί αυτή τη μεγάλη δυσκολία και να δούμε πιο αισιόδοξα την επόμενη μέρα.